Ιστορία Τετάρτης Δημοτικού, κεφάλαιο 35, Πύρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ άξιο βασιλιά, τον βασιλιά Πύρο, τον βασιλιά της Ηπείρου. Ο Πύρος, το 3ο αιώνα π.Χ., δηλαδή από το 300 και κάτω, 290, 280, αυτός είναι ο 3ος αιώνας, ίδρυσε ένα ισχυρό κράτος στην Ήπειρο, το βλέπουμε εδώ στο χάρτη, με πρωτεύουσα την Αμβρακία. Φρόντισε να χτιστούν νέες πόλεις, τις οποίες στόλισε με θέατρα, έκτισε ναούς, τις οχύρωσε με τείχη και φρόντισε να αναπτυχθούν και οικονομικά όχι μόνο η πόλη που ίδρυσε, αλλά και ολόκληρη η Ήπειρος, και οι κάτοικοι να ασχοληθούν εκτός από την κτηνοτροφία και με τη γεωργία και το εμπόριο. Έτσι λοιπόν η Ήπειρος έγινε ένα ισχυρό κράτος. Ο Πύρος όμως δεν ήθελε να μείνει μόνο. Οι φιλοδοξίες του Πύρου δεν περιορίστηκαν μόνο στο κράτος της Ηπείρου, αλλά είχε όραμα να εκστρατεύσει προς τη Δύση και να μεγαλώσει την επιρροή της Ηπείρου κατά παρόμοιο τρόπο με τον οποίο ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε την Ανατολή. Ο ίδιος για να μεγαλώσει τη δύναμη της Ηπείρου είπε θα καταλάβει τη Δύση, την Ιταλία και τη Σικελία και μετά είναι δυνατόν και ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο οραματισμός του. Ευκαιρία βρήκε όταν από τον Τάραντα αντιπρόσωποι τον κάλεσαν για να τους βοηθήσει επειδή οι Ρωμαίοι τους πολεμούσαν. Βρήκε λοιπόν ευκαιρία, εκστράτευσε προς την Ιταλία για να βοηθήσει την πόλη αυτή το 280 π.Χ. με πολύ στρατό, υπηκό, ελέφαντες και πολέμησε εναντίον των Ρωμαίων. Στο χάρτη εδώ πέρα βλέπουμε πολλές περιοχές όπου έγιναν μάχες, Άσκλο, Βενεουεντό, Έριξ, Ηράκλεια. Δεν θα μείνουμε όμως στις λεπτομέρειες αυτές της εκστρατείας του, ούτε θα μιλήσουμε αναλυτικά για το τι συνέβη στις περιοχές αυτές. Θα πούμε μόνο ότι δύο φορές νίκησε τους Ρωμαίους, αλλά όμως έχασε πάρα πολλές δυνάμεις και πάρα πολύ στρατό και έτσι ονομάστηκε η νίκη του Πύριος νίκη. Έχει μείνει αυτή η έκφραση Πύριος νίκη, που σημαίνει μια νίκη με πολύ πολύ μεγάλες όμως απώλειες. Σε μια τρίτη μάχη με τους Ρωμαίους ιτήθηκε και έτσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιταλία και να γυρίσει πίσω πάλι στην Ήπειρο. Κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να καταλάβει την Ιταλία και τη Σικελία έτσι όπως είχε οραματιστεί. Αλλά όμως δεν έμεινε ήσυχος μετά από την εκστρατεία που είχε κάνει στην Δύση και τώρα ο Πύρος στρέφεται στη Νότιο Ελλάδα για να κάνει την Ήπειρο ένα μεγάλο κράτος. Ήθελε να πολεμήσει εναντίον της Σπάρτης και βρήκε ευκαιρία όταν ο Σπαρτιάτης Κλεόνιμος του ζήτησε βοήθεια για να γίνει βασιλιάς της Σπάρτης. Έφτασε εκεί όταν έλειπε ο στρατός σε εκστρατεία και πίστευε ότι εύκολα θα καταλάβει την πόλη αφού ο στρατός έλειπε, αλλά βρήκε μεγάλη αντίσταση από τους άντρες και τις γυναίκες που είχαν μείνει στην πόλη. Οι γυναίκες σκάβοντας κατασκεύασαν χωμάτινο τείχος για να τον αντιμετωπίσουν και οι άντρες οι οποίοι είχαν εναπομείνει στην πόλη τον πολέμησαν με πάρα πολύ μεγάλο θάρρος και έδειξαν μεγάλη αντίσταση έτσι ώστε δεν κατάφερε να καταλάβει την Σπάρτη. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Άργος, τη δεύτερη μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, για να προλάβει να το καταλάβει πριν το καταλάβει η Μακεδονία. Αλλά εκεί πέρα, καθώς πολεμούσε για να καταλάβει το Άργος, το 272 π.Χ. σκοτώθηκε
και ο στρατός του παραδόθηκε στους Μακεδόνες. Τον νίκησαν λοιπόν οι Μακεδόνες και από εδώ και πέρα εξέλιπε, εξαφανίστηκε αυτός ο μεγάλος βασιλιάς, και μαζί με αυτό το μεγάλο βασιλιά έχασε και τη δύναμή της το βασίλειο της Ηπείρου. Για αυτό το σημαντικό λοιπόν βασιλιά, τον Πύρο, θα μιλήσουμε και για το έργο του, το στρατιωτικό κυρίως έργο του, αλλά και το υπόλοιπο έργο του θα μιλήσουμε στο σημερινό μάθημα. Διαβάζουμε. Πύρος ο βασιλιάς της Ηπείρου. Μετά τη Μακεδονία άρχισε και η Ήπειρος να αναπτύσσεται. Ο βασιλιάς της Πύρος θέλησε να δημιουργήσει μεγάλο κράτος στη Δύση, όπως ο Αλέξανδρος στην Ανατολή. Εκστράτευσε λοιπόν στην Ιταλία, όπου νίκησε 2 φορές τους Ρωμαίους. Την 3η φορά όμως νικήθηκε και αναγκάστηκε να γυρίσει στην πατρίδα του. Στη διάρκεια μιας άλλης εκστρατείας στη Νότια Ελλάδα, σκοτώθηκε στο Άργος. Θέλησε λοιπόν να δημιουργήσει μεγάλο κράτος, καταλαμβάνοντας την Ιταλία και τη Σικελία. Δεν τα κατάφερε, γύρισε στην Ελλάδα, πήγε να καταλάβει την Νότια Ελλάδα, στη Σπάρτη και μετά στο Άργος, καθώς πολεμούσε για να καταλάβει το Άργος, σκοτώθηκε. Η Ήπειρος, μεγάλο και ισχυρό κράτος. Τον 3ο αιώνα π.Χ. η Ήπειρος άρχισε να παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της Ελλάδας. Ο Πύρος δημιούργησε ένα μεγάλο κράτος στην περιοχή με πρωτεύουσα την Αμβρακία. Ίδρυσε νέες πόλεις που τις στόλισε με ναούς και θέατρα και τις οχύρωσε με μεγάλα τείχη. Για να μην ασχολούνται οι κάτοικοι μόνο με την κτηνοτροφία, έστρεψε το ενδιαφέρον τους στη γεωργία και το εμπόριο. Τον 3ο αιώνα εμφανίζεται η Ήπειρος ως ένα ισχυρό κράτος και άρχισε να παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της Ελλάδας. Και ο Πύρος ήταν ο βασιλιάς αυτός ο οποίος την ανέδειξε. Έκτισε νέες πόλεις, στολισμένες με ναούς, θέατρα, τις οχύρωσε και ανέπτυξε την οικονομία της Ηπείρου, αναπτύσσοντας εκτός από την κτηνοτροφία και τη γεωργία και το εμπόριο. Έτσι λοιπόν τον 3ο αιώνα η Ήπειρος έγινε ένα ισχυρό κράτος με βασιλιά τον Πύρο. Η εκστρατεία στη Δύση. Ο Πύρος θέλησε να μεγαλώσει το κράτος του εκστρατεύοντας τη Δύση, όπως ο Αλέξανδρος στην Ανατολή. Η ευκαιρία του παρουσιάστηκε όταν τον επισκέφτηκαν αντιπρόσωποι από τον Τάραντα και του ζήτησαν να τους προστατέψει από τους Ρωμαίους. Για τον λόγο αυτό ετοίμασε πολύ στρατό, ιππικό και ελέφαντες. Αποβιβάστηκε στην Ιταλία το 280 π.Χ. και κατάφερε να νικήσει 2 φορές τους Ρωμαίους. Έχασε όμως πολλούς στρατιώτες. Από τότε έμεινε γνωστή η φράση «Πύρια νίκη». Θέλησε λοιπόν ο Πύρος να εκστρατεύσει και στη Δύση, όπως ο Αλέξανδρος στην Ανατολή, και ευκαιρία του παρουσιάστηκε όταν τον φώναξαν από τον Τάραντα. Ο Τάραντας ήταν ελληνική αποικία που την ίδρυσαν Δωρεείς από τη Σπάρτη στην Κάτω Ιταλία. Οι Έλληνες λοιπόν εκεί του ζήτησαν βοήθεια για να τους προστατεύσει από τους Ρωμαίους. Αποβιβάστηκε λοιπόν στην Ιταλία το 280 π.Χ. με στρατό, ιππικό, ελέφαντες, με πάρα πολλές δυνάμεις. Κατάφερε 2 φορές να νικήσει τους Ρωμαίους, την 3η φορά όμως νικήθηκε. Η νίκη την οποία είχε κάνει τις 2 φορές ονομάστηκε Πύρια νίκη, δηλαδή μία νίκη μεν, αλλά με πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Έχει μείνει αυτή η έκφραση και σήμερα λέμε Πύριος νίκη, δηλαδή μία νίκη με πολύ μεγάλες απώλειες. Και εδώ βλέπουμε το χάρτη με τις εκστρατείες του Πύρου. Πήγε στην Ιταλία να πολεμήσει με τους Ρωμαίους και στη Σικελία 2 νίκες και την 3η φορά ιτήθηκε και γύρισε πίσω. Την 3η φορά λοιπόν νικήθηκε και έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει στην πατρίδα του. Ο Πύρος στη Σπάρτη. Αλλά και όταν επέστρεψε στην Ήπειρο δεν έμεινε ήσυχος. Αυτή τη φορά στράφηκε προς την Νότια Ελλάδα. Ο Σπαρτιάτης Κλεόνιμος του ζήτησε βοήθεια για να γίνει βασιλιάς της Σπάρτης. Ο Πύρος έφτασε στη Σπάρτη τη στιγμή που ο στρατός των Σπαρτιατών έλειπε σε εκστρατεία. Η πόλη δεν είχε τύχη και υπήρχε κίνδυνος να κυριευτεί. Τη νύχτα οι γυναίκες σκάβοντας κατάφεραν να υψώσουν χωμάτινο τείχος
Η ηρωική αντίσταση των ανδρών όσο και των γυναικών έκανε τον πύρο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Στράφηκε λοιπόν προς την νότια Ελλάδα στη συνέχεια, ήθελε να καταλάβει τη Σπάρτη και βρήκε ευκαιρία όταν ο Κλεόνιμος, ο Σπαρτιάτης Κλεόνιμος, του ζήτησε βοήθεια για να γίνει βασιλιάς της Σπάρτης. Έφτασε λοιπόν εκεί πέρα όταν ο στρατός έλειπε σε εκστρατεία, η πόλη δεν είχε τύχη και ήταν, πίστεψε ότι ήταν εύκολο για να την καταλάβει. Αλλά οι γυναίκες τη νύχτα, όταν έμαθαν ότι έρχεται, έσκαψαν και κατάφεραν να υψώσουν ένα χωμάτινο τείχος και μετά αντιστάθηκαν γενναία και ηρωικά άντρες και γυναίκες. Η ισχυρή αντίσταση των αντρών και των γυναικών που είχαν εναπομείνει στην Σπάρτη έκαναν τον πύρο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Ο πύρος θανατώνεται στο Άργος. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Άργος γιατί πληροφορήθηκε ότι ο μακεδονικός στρατός ήταν ετοίμος να καταλάβει την πόλη. Τη νύχτα, στη διάρκεια σύγκρουσης, ο πύρος σκοτώθηκε και ο στρατός του παραδόθηκε στους Μακεδόνες το 272 π.Χ. Έτσι έλειψε ένας άξιος στρατηγός την εποχή που οι Ρωμαίοι είχαν αρχίσει να απειλούν την Ελλάδα. Μετά τη Σπάρτη πήγε στη δεύτερη μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, το Άργος, να το προλάβει πριν το καταλάβει ο μακεδονικός στρατός. Αλλά τη νύχτα κατά διάρκεια μιας σύγκρουσης ο πύρος σκοτώθηκε και ο στρατός του παραδόθηκε στους Μακεδόνες. Έτσι λοιπόν εξέλιπε ο άξιος αυτός στρατηγός και η Ήπειρος έχασε τη δύναμή της σε μια εποχή που οι Ρωμαίοι είχαν αρχίσει να ισχυροποιούνται και είχαν αρχίσει να απειλούν την Ελλάδα και όπως θα δούμε αργότερα κατέλαβαν οι Ρωμαίοι την Ελλάδα. Αξίζει να διαβάσουμε και το παράθεμα, ένα πολύ ωραίο παράθεμα. Ο Πύρος συζητάει με τον Κινέα. Ο Κινέας, ενώ ο Πύρος ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει στην Ιταλία, άνοιξε μαζί του συζήτηση. Πήρε, λένε πως οι Ρωμαίοι είναι γενναίοι πολεμιστές. Αν όμως τους νικήσουμε, σε τι θα μας χρησιμεύσει η νίκη μας? Ο Πύρος είπε, αν νικηθούν οι Ρωμαίοι θα κατακτήσουμε την πλούσια Ιταλία. Ο Κινέας είπε στη συνέχεια, τι θα κάνουμε άμα κατακτήσουμε την Ιταλία? Ο Πύρος του απάντησε, θα κατακτήσουμε τη Σικελία που είναι κοντά και μας απλώνει τα χέρια. Τότε θα τελειώσει η εκστρατεία μας, είπε ο Κινέας. Ο Πύρος, που δεν είχε καταλάβει που πήγαινε την κουβέντα ο Κινέας, είπε, αυτή θα είναι η αρχή. Για νέα κατορθώματα πιο μεγάλα. Είναι λοιπόν φανερό πως με τέτοια δύναμη που θα έχουμε και τη Μακεδονία θα καταλάβουμε και την Ελλάδα θα κυβερνήσουμε. Και όταν τα πετύχουμε όλα αυτά, τι άλλο θα κάνουμε? Ρώτησε ο Κινέας. Ο Πύρος, αφού γέλασε, είπε, θα έχουμε πολύ χρόνο για ξεκούραση και διασκέδαση και το πατήρι μας θα είναι γεμάτο κάθε μέρα. Τότε ο Κινέας, που έφερε τη συζήτηση εκεί που ήθελε, είπε, τι μας εμποδίζει λοιπόν και τώρα να γεμίσουμε το ποτήρι μας και να κάνουμε ευχάριστη παρέα, αφού χωρίς κόπους έχουμε όλα αυτά που θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε με μεγάλες θυσίες και αφού προκαλέσουμε και πάθουμε πολλά κακά? Βλέπουμε εδώ τη σύνεση του Κινέα που δείχνει πόσο μάταια είναι η φιλοδοξία να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο για να, τι θα κερδίσουμε, θα καλυτερέψουμε τη ζωή μας, αφού και τώρα μπορούμε πολύ καλά να περάσουμε. Ένας σοφός λοιπόν ο Κινέας, ο οποίος προσπάθησε να συνετίσει τον Πύρο και να τον αποτρέψει από μάταιους πολέμους, κατά τη γνώμη του μάταιους πολέμους. Επίσης, το όνειρο του Πύρου. Η μάχη στη Σπάρτη σταμάτησε τη νύχτα. Ο Πύρος έπεσε για ύπνο και είδε το εξής όνειρο. Του φάνηκε ότι χτυπούσε τη Σπάρτη με κεραυνούς και κεγόταν ολόκληρη και αυτός χαιρόταν. Από τη χαρά του ξύπνησε και έδινε διαταγή στους αρχηγούς του να προετοιμάσουν το στρατό. Μιλούσε επίσης και στους φίλους του για το όνειρό του, εκφράζοντας τη σιγουριά του ότι θα κυριεύσει την πόλη. Στο Λυσίμαχο όμως δεν άρεσε το όνειρο. Εξήγησε μάλιστα πως τα μέρη που τα χτυπάει ο κεραυνός μένουν απάτητα. Και αυτό κατά τη γνώμη του φανέρωνε στον Πύρο πως δεν θα μπορούσε να καταλάβει την πόλη. Αυτό ήταν λοιπόν το όνειρο του Πύρου. Είδε ότι χτυπούσε τη Σπάρτη με κεραυνούς και πίστεψε ότι θα την καταλάβει. Αλλά υπήρχε και η άλλη ερμηνεία. Κεραμίδα στο κεφάλι. Στο παράθεμα αυτό θα δούμε πως πέθανε ο Πύρος. Ο Πύρος μέσα στη φασαρία της μάχης
στο Άργος, έβγαλε την κορφή της περικεφαλαίας του και την έδωσε σε έναν από τους φίλους του. Ο ίδιος, έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στο άλογό του, όρμησε εναντίον των εχθρών που έκαναν επίθεση. Ένα δόρυ όμως τον πλήγωσε στο θώρακα, αλλά η πληγή δεν ήταν ούτε μεγάλη ούτε αποτελεσματική. Τότε ο Πύρος γύρισε εναντίον εκείνου που τον χτύπησε. Αυτός ήταν ένας απλός νεαρός από το Άργος, γιος μιας φτωχής γυναίκας. Η μητέρα του νέου παρακολουθούσε τη μάχη από τη στέγη. Μόλις είδε το γιο της να παλεύει με τον Πύρο, φοβήθηκε για τη ζωή του. Πήρε λοιπόν στα χέρια της ένα κεραμίδι και το πέταξε στον υπηρώτη βασιλιά. Το κεραμίδι έπεσε στο κεφάλι του Πύρου και τον σκότωσε. Και κατά αυτόν τον τρόπο σκοτώθηκε ο Πύρος από μια μητέρα η οποία ήθελε να προστατεύσει τον γιο της. Ωραία, διαβάσαμε και εξηγήσαμε το μάθημα, είδαμε τα παραθέματα, διάβασε και στο βιβλίο σου, κοίταξε τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών και θα ήθελα μετά να μπορείς να απαντήσεις πιο κάτω ερωτήσεις. Πρώτον, πότε και γιατί έγινε ισχυρό κράτος η Ήπειρος? Τι έκτισε στην Ήπειρο ο Πύρος και με τι ασχολούνταν οι κάτοικοί της? Τι ήθελε να κάνει ο Πύρος στην Ήπειρο και πού ήθελε να εκστρατεύσει? Πότε βρήκε ευκαιρία να εκστρατεύσει εναντίον της Δύσης? Πόσες φορές νίκησε τους Ρωμαίους και πώς ονομάστηκε η νίκη του? Πότε νικήθηκε και τι έκανε? Τι ξέρεις για την εκστρατεία του Πύρου εναντίον της Σπάρτης? Ποιος τον κάλεσε και τι συνάντησε εκεί? Ποια πόλη πήγε μετά να καταλάβει και τι έγινε εκεί? Τι έγινε μετά το θάνατο του Πύρου? Και σε αυτό σημείο τελείωσε και αυτό το μάθημα. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Γεια σου.